οι αποκαλύψει των Pandora Papers και άλλων λιστών και papers, όπω η λίστα Lagarde, φέρνουν στο προσκήνιο την εμπλοκή κρατικών κυβερνητικών στελεχών, πολιτικών, μεγαλοεπιχειρηματιών σε φοροδιαφυγή και φοροαπάτη. Όμω, ποιο κατέχει πάνω από το 50% των καταθέσεων στου φορολογικού παραδείσου, το πλουσιότερο 0,01% του πληθυσμού. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου δηλαδή που παντού απολαμβάνει συντριπτικέ φοροαπαλλαγέ, προνόμια, εθελοντική φορολογία, συνεισφέροντα ελάχιστα στα έσοδα των κρατικών προπολογισμών και παίρνοντα από αυτού δισεκατομμύρια, ενώ ο εργαζόμενο λαό ξεζουμίζεται διαρκώ με υψηλού φόρου άθλιου μισθού. Δεν πρόκειται για κακέ επιλογέ κάποιων προσώπων. Αυτέ οι πρακτικέ είναι η άλλη όψη τη νόμιμη φοροαπαλλαγή και φοροαλυσιλία του κεφαλαίου, που Ευρωπαϊκή Ένωση και αστικέ κυβερνήσει υλοποιούν. Στα πλαίσια αυτού του συστήματο του αντιλαϊκού φορολογικού, οποιαδήποτε μέτρα θα έχουν την ίδια κατάληξη. Να πληρώνει ο λαό και να φοροδιαφεύγουν νόμιμα ή παράνομα τα μονοπόλια. Με πιο δυνατό ΚΚΕ, ο λαός να απαιτήσει ανατροπή τη φορομπιχτική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση Αστυνομικών Κυβερνήσεων σε βάρος του. Φορολόγηση των μονοπωλιακών ομίλων 45% στα κέρδη, κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών για εκείνου του ομίλου που συσσωρεύουν αμύθιτο πλούτο.